και τους φίλους των Στεφανιωτών που μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και επιλέξατε και απόψε να είσαστε μαζί μας. Να παρακαλέσω τον κόσμο να καθίσει αν έχετε την καλοσύνη. Έχει πάρα πολλές θέσεις από εδώ. Θέλουμε όμως με ιδιαίτερη συγκίνηση να καλωσορίσουμε ξεχωριστά τους Στεφανιώτες που ζουν στο εξωτερικό και που κατάφεραν απόψε να βρίσκονται μαζί μας. Τη Μαρία τη Ζούζα από Γερμανία. Το Δημήτρη τον Παλάφα του Στρέψου με τη σύζυγό του Ρούλα και την κόρη του Γεωργία. Από Αμερική. Τη Βαγγελιώτη Γκρούτσι, την εγγόνα του Διοφανέλου, με την κόρη της Αλεξάνδρα από Αυστραλία. Τη Σπυριδούλα την Παλάφα του Βασιλόλεγκα, με τον άντρα της και το γιο της που είναι καθοδόν από την Ελβετία. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε που κάνατε την τιμή σε μας, στον τόπο μας, απόψε να είσαστε όλοι εδώ. Καλώς ανταμώσαμε λοιπόν ή καλώς εσμίξαμε όπως λέμε εμείς εδώ οι Στεφανιώτες. Το σημερινό αντάμωμα δεν γίνεται μόνο για να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε όπως βεβαίως και θα κάνουμε. Οι λόγοι που γέννησαν την ιδέα αυτής της συνάντησης είναι πιο βαθείς. Τόσοι χωριανοί για τόσα και τόσα χρόνια φύγαμε, σκορπίσαμε, σαν του λαγού τα πουλιά, σε γνωστούς και άγνωρους τόπους. Άγιο Βασίλης, Κόρινθος, Αθήνα, οι κύριοι εσωτερικοί προορισμοί. Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Ελβετία. Είναι οι χώρες που κυρίως φιλοξένησαν και φιλοξενούν μέχρι και σήμερα Στεφανιώτες. Οι πρόγονοί μας φτωχοί, πολύτεκνοι, καταρακωμένοι από τη σκληρή δουλειά, τις κακουχίες, τις πολιτικές έρηδες, πολλές φορές την απόγνωσή τους έλεγαν στα ίδια τους τα παιδιά. Από καημό δικόνε μας φευγάτα από εδώ. Κάποιοι που η ανάγκη τους έκανε να ακονίσουν το νου, τα βάλανε κάτω, τα ζήγιασαν και αποφάσισαν να ξενιτευτούν. Κάποιοι άλλοι, λαξεύοντας την ιστορία και τις αξίες του δικού τους τόπου, κράτησαν, έμειναν εδώ και στήριξαν τη συνέχεια της ζωής σε τούτη την κακοτράχαλη γη. Αυτοί που φύγαμε, δεν φύγαμε μόνοι, μα πήραμε μαζί και παρακαταθήκες από τους προγόνους μας. Σκορπιστήκαμε, ίσως χαθήκαμε, μα ποτέ δεν ξεχαστήκαμε. Με το πλήρωμα του χρόνου ορίμασε η ανάγκη να ξανασμίξουμε στον τόπο που μας γέννησε και μας ανάθρεψε. Να ανταμώσουμε, να γνωριστούμε με τους νέους, να αγκαλιαστούμε, να θυμηθούμε και γιατί όχι, να συγκινηθούμε. Να μιλήσουμε για το χτες, για το σήμερα, να προτείνουμε για το αύριο, να σχεδιάσουμε, να ονειρευτούμε. Να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις ανθρώπινες διαφορές που τυχόν μας χωρίζουν και να ανοίξουμε νέους δρόμους συνάντησης, αυτούς που μας ενώνουν. Να κάνουμε το εγώ εμείς και να πορευτούμε αντάμα από την κάθε γωνιά της γης που ο καθένας μας βρίσκεται. Επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι ακόμα. Το χωριό μας δεν μπορεί να είναι και κανείς μας δεν θα ήθελε να γίνει μόνο ένας εξοχικός προορισμός. Περιμένει τα παιδιά του να έρχονται, να τον νοιάζονται, να τον σέβονται και κυρίως να σέβονται τους μόνιμους κατοίκους και τα χούγια τους. Περιμένει καρτερικά να συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε και να τον πάμε λίγο παραπέρα από εκεί που τον βρήκαμε. Όλοι μαζί, ηλικιωμένοι, μεσόκοποι, νέοι, παιδιά. Γιατί μόνο οι έτσι κοινωνίες μπορούν να ξεπερνάνε τις όποιες κρίσεις και να πηγαίνουν μπροστά. Εξάλλου, έχουμε κι εμείς μεγάλη σήμερα ένα μερίδιο ευθύνης.
ένα χρέος προς τον τόπο μας και τους προγόνους μας, που τόσα μας κληρονόμησαν. Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Και κυρίως, έχουμε χρέος... Φίλοι των Στεφανιακών, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Η ιδέα για το αντάμωτο των Στεφανιακών είχε γεννηθεί εδώ και χρόνια, αλλά τώρα ρήμασε και έγινε πραγματικότητα. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε ενδιστακτικοί, αν θα είχε ανταπόκριση το εγχείρημά μου σε αυτό, αλλά η αθρόπροσέλευσή σας σήμερα μας διαψεύει. Επιτρέψτε να σας εκφράσουμε τόσο τη μεγάλη μας χαρά, όσο και την ηθική μας ικανοποίηση, διότι η παρουσία σας εδώ αποτελεί την ανταμοιβή μας για όλα αυτά τα χρόνια, κατά τα οποία με μεράκι, αγάπη και πάθος ασχοληθήκαμε με τα πολιτιστικά του χωριού μας. Έχουμε την πεποίθηση ότι κατορθώσαμε πράγματα αξιόλογα, τα οποία δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν υπήρχε καλή χημεία στο σκληρό πυρήνα του συλλόγου μας. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το αγκάλιασμα από τους Ουγγαριανούς και από πολλούς φίλους από την ευρύτερη περιοχή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχόμαστε να συνεχίσετε βοηθώντας ο καθένας από το δικό του μετερίζει, όχι μόνο υλικά, αλλά με τις ιδέες σας, τις υποδείξεις, την κριτική και τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του Συλλόγου, ώστε να επιτύχουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο για το χωριό μας. Ο λόγος τώρα δίνεται στην γραμματεία του Συλλόγου Πατρίτσια Βάντερβα. Παρακαλώ, θα σας παρουσιάσει περιληπτικά τις δράσεις του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε τόσους πολλούς στεφανιώτες μαζεμένους, μικρούς και μεγάλους, από τα πέρατα του κόσμου. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Πιστεύω για μας, για όλους εμάς, το στεφάνι είναι κάτι σαν ιθάκι. Δεν έχει σημασία που μεγαλώσαμε και που μας έφερε η ζωή. Τελικά ο νους μας, η φαντασία μας, τα όνειρά μας, από εδώ αντλούν τη δύναμή τους. Και μπορώ να πω για μένα προσωπικά, αλλά νομίζω μιλάω και για τα υπόλοιπα παιδιά, ότι η ενασχόλησή μας με το σύλλογο και με το χωριό μας έκανε σαν ανθρώπους πιο πλούσιους, πνευματικά, συναισθηματικά και ψυχικά. Στα 14 χρόνια που επαναλειτουργήσαμε αυτό το σύλλογο, καταφέραμε, πιστεύω, να αναδείξουμε πτυχές της ιστορίας του χωριού που είχαν ξεχαστεί. Δραστηριοποιηθήκαμε από την αρχή στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς και δημιουργήσαμε έναν φορέα ο οποίος συνέβαλε καταλυτικά στην αποκατάσταση και στην προβολή του μνημιακού πλούτου, όπως του αρχαίου μυκηναϊκού δικτύου μυκηναϊκών δρόμων, των βυζαντινών μνημείων, του αστεροσκοπίου, των νεότερων μνημείων όπως είναι οι πέτρινες βρύσες. Συμβάλαμε στην αναβίωση τοπικών εδήμων, διοργανώσαμε πεζοπορίες. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ο σύλλογός μας επηρέασε σημαντικά και τη λειτουργία άλλων συλλόγων στην ευρύτερη περιοχή, ανέβασε τον πύχη του πολιτισμού πιο ψηλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας όμορφος και υγιής ανταγωνισμός. Ο πολιτισμός είναι μεράκι, είναι προσφορά, είναι εθελοντισμός. Και είναι επίσης η διάθεση να ανακαλύπτεις κρυφές πτυχές της ιστορίας, στους οποίους δεν δίνει κανείς πλέον σημασία, αλλά που δίνουν όλη την αξία τους στο παρόν. Πράγματι σήμερα είναι μια συγκινητική βραδιά, γιατί πάντα το αντάμωμα έχει μια συγκίνηση. Βρίσκεστε εδώ φίλοι, συγγενείς από το εξωτερικό και αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, κάποιοι να δείχνουν το πόσο αγαπούν αυτό το χωριό, την ιστορική κοινότητα του Στεφανίου και ήρθαν από τα πέρατα του κόσμου να βρεθούν εδώ μαζί μας, μαζί σας για λίγες μέρες, για αυτή τη βραδιά, για τη 16 του Αυγούστου πάλι και να ανταμώσουν, να θυμηθούν τα παλιά και να καταθέσουν αν θέλετε και κάποιες προτάσεις και από τις εμπειρίες που έχουν από τα ξένα μέρη που βρέθηκαν για λόγους επιβίωσης. Και βρέθηκαν εκεί, αλλά η καρδιά τους είναι εδώ, το δείχνει η πράξη τους να επιστρέψουν.
Το δίνει η πράξη όλων των Στεφανιωτών που κάθε χρόνο έρχονται, έστω και για λίγες μέρες, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, να έρχονται στα σημεία που έζησαν δύσκολα χρόνια, χρόνια που υπήρχαν λίγα που θα μπορούσαν να απολαύσουν τη ζωή, αλλά πολύ κόπος, πολύ αγώνας, αλλά επιβίωσαν και είναι ευχάριστο ότι σήμερα εδώ υποδέχεται το χωριό αξιόλογους ανθρώπους που έχουν διαπρέψει στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, ανθρώπους που έκαναν προκοπή και πιστεύω όλους σας έχουν κάνει υπερήφανους. Είναι συγκινητική και για μένα αυτή η βραδιά. Εγώ έρχομαι στο Στεφάνι από μικρή ηλικία για όσους γνωρίζουν και δεν σας κρύβω ότι όλο αυτό το εγχείρημα εδώ με έχει εντυπωσιάσει και γι' αυτό είμαι δίπλα στο Σύλλογο και θα είμαι και δίπλα και πιο δυνατά το προσεχές διάστημα, γιατί ουσιαστικά σε συνεργασία και με τον Πρόεδρο αλλά και με πολλούς από εσάς έχουν συνδιαμορφώσει ένα όραμα για αυτό το χωριό, ένα όραμα που πιστεύω αν υλοποιηθεί θα ζήσουμε πάλι την επιστροφή πληθυσμών εδώ στο χωριό, γιατί το χωριό όπως κάποτε μεγαλούργησε, και γι' αυτό και τόσο τεράστια διοικητικά όρια, μπορεί να το κάνει και στο μέλλον. Να ξεκινήσω λοιπόν με συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ακόμα και αυτά που έχουμε κάνει εμείς ως Δήμος, να ξέρετε ότι έχουν τη δική τους σφραγίδα, έχουν τη δική τους εισήγηση. Πριν 4 χρόνια αγοράστηκε το αστροσκοπείο. Το αστροσκοπείο που είχε κάνει δεκαετίες γνωστό εδώ το Στεφάνι, γιατί είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους παρατήρησης του διαστήματος, λόγω των συνθήκων που υπάρχουν εδώ από πλευράς και κλίματος αλλά και διαφάνειας της ατμόσφαιρας, μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη παρατήρηση από τα πιο πολλά, από και λίγα σημεία έχουν τέτοια χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο. Αγοράστηκε. Σήμερα έγινε μία παρέμβαση με κάποια χρήματα, πολύ λίγα που έδωσε ο Δήμος για να μπει το πρώτο τηλεσκόπιο. Να σας ενημερώσω ότι σε λίγες μέρες πιστεύω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για μία 100% ανακατασκευή, μία μέσα από δημοπράτηση που θα γίνει και θα ξαναγίνει από την αρχή όπως ήταν τότε και ίσως και καλύτερο αυτό το αστροσκοπείο και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Δύο τηλεσκόπια με δαπάνες του Δήμου αλλά με εισήγηση 100% του Συλλόγου που έχουν εντρυφεί στα θέματα αυτά πολύ καλύτερα από εμάς εκεί στο Δήμο. Αγοράστηκαν λοιπόν δύο τηλεσκόπια τελευταίας τεχνολογίας που σε λίγο καιρό θα δείτε το πόσο εντυπωσιακά θα παρουσιάζουν από εδώ από το Στεφάνι το διάστημα, όχι για εμάς που θα έρθουμε εδώ από ό,τι που έχουμε ενημερώσει για να κάνουμε παρακολούθηση, αλλά και για κάποιους που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα διαδικτυακά, γιατί όλα τα τηλεσκόπια αυτά συνδέονται από ό,τι με έχουν ενημερώσει και διαδικτυακά και μπορούν να κάνουν γνωστό κάθε στιγμή το Στεφάνι μέσα από την προβολή αυτών των αστρικών, των άστρων που θα μπορεί να γίνεται πολύ εύκολα. Όσο και να μην σας θεωρώ ότι θα καταχραστώ για 2 λεπτά ακόμα το λόγο, να σας πω ότι θεωρώ ότι το αστροσκοπείο αλλά και κάποιες αναπλάσεις που έγιναν και αυτός ο χώρος αλλά και θα γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, θεωρώ ότι εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα δώσει τη δυνατότητα με άξονα το αστροσκοπείο να δούμε πάλι το χωριό εδώ να ζωντανεύει. Να ζωντανεύει και πιθανόν, εγώ λέω μόνο πιθανόν, να δούμε και κάποια επένδυση να δρομολογείται εδώ, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν εδώ στο Στεφάνι, εδώ στον ορεινό όγκο εδώ του Στεφανίου, είναι ίσως μοναδικά και αν τα εκμεταλλευτούμε μπορεί να δούμε και σημάδια ανάκαμψης σε μια κατεύθυνση εναλλακτικού τουρισμού και όχι μόνο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι εμείς σαν Δήμος κάνουμε το καθήκον μας. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, ο δρόμος από τον Αγιο Βασίλη μέχρι το Στεφάνι πιστεύω ότι άμεσα θα, αφού δημοπρατηθεί, θα υλοποιηθεί και θα δώσει τη δυνατότητα εδώ στο χωριό να έχει και μια δεύτερη εναλλακτική πρόσβαση αλλά και να λύσει προβλήματα αγροτικής ανάπτυξης. Είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσω αυτή τη συνεργασία, κύριε Παντωνίου,
Πιστεύω ότι μαζί μπορεί να συνδιαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες στο χωριό. Αγοράστηκε εδώ παραδίπλα ένας χώρος, σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η αγοραπολισία, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει, που θα κάνουμε και μέσα στο 18 θα λειτουργήσει ένα 5x5 γήπεδο ποδοσφαίρου, που θα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά του χωριού, αλλά και στους επισκέπτες, να αισθάνονται όμορφα, να έχουν μια δυνατότητα να παίξουν ποδόσφαιρο, που είναι το αγαπημένο άθλημα της μεγάλης πλειοψηφίας των παιδιών, των νέων παιδιών, και να δώσει τη δυνατότητα να έχουμε και καλύτερες συνθήκες εδώ στο Στεφάνι. Κύριο λοιπόν και λέω, μπορούμε συνεργαζόμενοι με την ενότητα που έχετε κατοχυρώσει μέσα από το Σύλλογο, και τη βλέπω σήμερα εδώ στα πρόσωπά σας, με αυτή την ενότητα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το Στεφάνι πιστεύω ότι και πάλι μπορεί να γίνει ένα ισχυρό χωριό που θα σας κάνει καθημερινά υπερήφανους, που θα είναι ένα χωριό που όχι μόνο θα μαζεύει τους κατοίκους κατά το καλοκαίρι, αλλά όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά να αισθάνεστε και να αισθανόμαστε όμορφα, να ανταμώνουμε σε χαρές σαν και αυτή, να διασκεδάζουμε και να επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε, αν έχουμε ενότητα, να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους και το Στεφάνι να πηγαίνει μπροστά. Να είστε καλά.
πως οι κάτοικοι του Στεφανίου έχουν μικυναϊκές ρίζες και πως η ονομασία του χωριού συνδέεται με τον ορισμό Ευστέφανος Τεμικίνη, που παραθέτει ο Όμηρος στην Οδύσσιο. Η γειτνία με τις Μικίνες, σε συνδυασμό με το αρχαίο δίκτυο μικυναϊκών δρόμων, που τμήμα του περνάει από την περιοχή μας και διατηρείται ως σήμερα, και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποτελούν ένδειξη της κατοίκησης και χρήσης της περιοχής μας ως αγροτικής και κτηνοτροφικής τοποθεσίας από την αρχαιότητα. Από μινάρια μικρού Ναΐσκου, αφιερωμένου στο θεό της Τρίας, Απόλλωνας Μυνθέα, βρέθηκαν στις όρθες του αρχαίου ποταμού Αστερίωνα, σημερινού Κεφαλάρη. Σύμφωνα με τον Παυσανία, στις όχθες του Αστερίωνα, ένα από τα δύο ποτάμια που έρεαν πλάι στο αρχαίο Ηραίο, ευδοκιμούσε το ποτάμι Αστερίων, με το οποίο οι αίριες του ναού έπλεκαν στεφάνια προς τιμή της θεάς Ήρας. Επίσης, στις πηγές του σώζονται ως σήμερα ερείπια από αρχαίο υδροφυλάκιο. Αξιόλογα μνημεία με σπουδαία δείγματα γεωγράφησης μαρτυρούν τα χτίσματα του χωριού. Εσείς? Εμείς εδώ λέγαμε ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού... Εμείς εδώ λέγαμε ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού, σύμφωνα με τις απογραφές, ενδεικτικά είναι το 1700 κάτοικοι 233, το 1843 κάτοικοι 223, το 1940 κάτοικοι 420, με το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων το 1951, που ήταν 515. Σήμερα στο χωριό ζουν 190 κάτοικοι, που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι. Βρε παιδιά, μπορεί κάποιος να μας πει γιατί τόσοι χωριανοί φεύγουν και, και καταστάθονται σε τόσα μέρη, σε άλλα. Και γιατί μέχρι και σήμερα φεύγουν? Πολλές και εύλογες οι απορίες σας. Θα προσπαθήσουμε περιληπτικά να περιγράψουμε τη ζωή του χωριού παλιά και ίσως από εκεί ανακαλύψουμε κάποιες αιτίες. Και στη συνέχεια θα δούμε και στο σήμερα, που μάλλον οι αιτίες είναι διαφορετικές. Το χωριό ήταν χτισμένο σε κακοτράχαλη πλαγιά ως τα ριζά του τροχονιού, για να προφυλάσσεται και να απαγιάζει από τους βαρύς χειμώνες, η χατζαρούλα του χωριά και το βορειοδυτικό τσιλιώτη. Τα εδάφη πετρώδη και άγωνα, οι συνθήκες διαβίωσης σκληρές και επίμονες. Μικρό χωριό, κλειστή κοινωνία, χωρίς ουσιαστική επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή τους αποτελούσε η εργασία, κυρίως κτηνοτροφία και γεωργία, που γινόταν πατροπαράδοτα και ρυθμιζόταν σύμφωνα με τους ρυθμούς και την τάξη της φύσης. Οι συνθήκες δουλειάς σκληρές, φτώχεια, κακουχίες, στερήσεις και ένα συνεχής αγώνας, μήπως και καταφέρουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες συντήρησης. Το κράτος απών και να τους τιμάται που και που, είτε για να επιβάλλει την τάξη, είτε για να τους τιμήσει το πατριωτικό τους καθήκον. Η μικρή αυτή κοινωνία, λόγω της απομόνωσης, ήταν υποχρεωμένη να γίνει αυτάρκης και να παράγει όσα της κάλυπταν τις βασικές ανάγκες, παίρνοντας γεννήματα της γης και αγαθά από τα ζώα. Οι ίδιοι ήταν εργάτες, μάστοροι, τεχνίτες και παρήβευαν τα τρόφιμα, το ρουχισμό, παπούτσια, εργαλεία και κάθε είδους αναχρικό. Είχε νερόμυλους, τυροκομεία, παντοπολία, καφενεία, κουρία, τσαγκάρι, σιδηρουργό, ράφτες, αγανωτή, σαμαρτζή και μαμή. Οι γυναίκες του χωριού υφαίνανε όλα τα χρειαζόμενα. Για βασικά είδη που δεν υπήρχαν, όπως λάδι, φασόλια κλπ, λειτουργούσε ένα πρωτόγωνο εμπόριο όπου αντάλλασαν τα δικά τους προϊόντα με άλλα χωριά. Για τα παιδιά, προτεραιότητα είχαν οικογενειακές ανάγκες. Τσοπάνιδες, δουλειές στα χωράφια, μικρομεγάλωμα, νοικοκυριό και δευτερευόντες στο σχολείο. Τα λίγα παιδιά που κατάφεραν να προχωρήσουν στα γράμματα, το έκαναν με φοβερές στερήσεις και ταλαιπωρίες. Η ανάγκη είχε δημιουργήσει στενούς δεσμούς στους κατοίκους. Συνηθισμένη μορφή αλληλοβοήθειας ήταν οι κολυγές ή σεμπριές. Επίσης, η φασινάδα ήταν ιδιότυπη μορφή βοήθειας προς την οικογένεια όταν ο αρχηγός απουσίαζε για σοβαρό λόγο. Αρρώστια, θάνατο, στράτευση.
Για τα κοινοφελή έργα του τόπου υπήρχε η προσωπική εργασία από τους άνδρες του χωριού. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν γύρω στο 1930 τη Βρύση Στοριάκη, Κρανιδά, Βαγγελίστρα, τα πηγάδια της Καριάς, του Βριστού και αργότερα του Φέκα και το κοινοτικό πηγάδι. Τι να κάνει όμως το Κοσμάκης, θέλει να μιλάει με τους δικούς του. Αναχρικά, τσορομπίλια να πιλαλάνε από πίσω, ρε ρουχομάνι, πρικιάρε. Ωρε, μπράβο. Θυμάσαι, Γιώργη, παλιά παγαίνανε στα άλλα χωριά και παίρναν τις νυφάδες μετάλλια. Καμπός παίρναν το καλογέρι μετάλλια. Είχε κάτι άλλο. Παγαίνανε μπροστά οι σχαρικιαρέοι. Παίρναν το μαντίλι τους, το κρεμάγανε στο χαρτί της. Να άσπρο μαντίλι. Και από πίσω πάγε το συμπεθεριό με τον γαμπρό. Τι θυμήθηκα. Ο Θωμάς πήγε στα Ινόρη να πάρει τη Βασίλοντε. Επήρε του ηγούμενου τ' άλογο τ' άσπρο. Ένα άλογο. Δε φαρίκι! Δεν υπήρχε άλλο στην περιφέρεια. Μάλιστα μια φορά, τώρα που το θυμήθηκα, ανέβηκε εκείνο του καθηγητή απάνω. Ωραία και καλπάζει το άλογο! Εκόλλησα πάνω σαν την αυδέλα! Κρατήθηκε το κουνημένο μέχρι το τέλος. Ένα άλογο. Thank you.
Μόσχο στα μάλια, φέρνεις το Μόσχο στα μάλια. Ωραία και τα φλουριά να λαδαριά. Άντε Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα, παντρέψου τώρα που σε νιά. Τώρα που σε νιά, μπορεί να σε ζηλεύουν τα παιδιά. Στα παιδιά,